Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκαν τα 190 χρόνια από την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στις εγκαταστάσεις της στη Βάρη. Παράλληλα, έγιναν πολλές εκδηλώσεις σε διάφορες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας με σκοπό την ανάδειξη της ένδοξης ιστορίας και προσφοράς της σχολής στο έθνος. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτριος Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΘ Άναυαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αρχηγός ΓΕΘ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Αρχηγός ΓΕΘ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης. (1828-2018) 190 χρόνια ιστορίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, που είναι συνυφασμένη με αυτή του ελληνικού έθνους των νεότερων χρόνων. Συμμετέχει ενεργά σε όλους τους αγώνες του έθνους. Αποτελεί τη δεξαμενή των στελεχών, τα οποία αγωνίζονται και θυσιάζονται για τα ιερά και τα ιδανικά της φυλής. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ιδρύθηκε στο Ναύπλιο στις 21 Δεκεμβρίου 1828, από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς υπήρξε προσωπικό του όραμα και αποτελεί το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Χρήστος Φωτόπουλος εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1948 και αποστρατεύτηκε το 1986. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Στρατού. Στη σχολή πλήττησαν και μορφώθηκαν γενναίες Ελλήνων αξιωματικών, οι οποίοι με τα εθνικά ιδανικά και τις ειδικές αξίες που διδάχτηκαν στα θρανία της έδωσαν το παρόν σε όλους τους ελληνικούς και πολεμικούς αγώνες του έθνους, στους οποίους πολλοί μάλιστα θυσιάστηκαν μαχόμενοι. Από το ίδιο πάθος, τη δύναμη και την απεριόριστη αγάπη για την πατρίδα, διέπονται και οι σημερινοί ευέλπιδες. Το να είσαι αξιωματικός σημαίνει ότι η πατρίδα θα σου εμπιστευτεί ό,τι πιο σημαντικό έχει: τα παιδιά της και τα εδάφη της. Αυτό σε γεμίζει με μια αίσθηση καθήκοντος και τιμής. Σε λίγα χρόνια θα γίνω αξιωματικός και θα έχω τη δυνατότητα να δώσω ακόμα και το αίμα μου για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος αναφέρθηκε στην άρτια εκπαίδευση των ευέλπιδων. Επιλέξατε να βάλετε την τιμημένη στολή του στρατιωτικού και να υπηρετήσετε την ύψιστη αποστολή της προάσπισης ελευθερίας και της κυριαρχίας της πατρίδος με ευπρέπεια, θάρρος και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η εκπαίδευση επομένως αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας των όπλων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, είναι αυτονόητη η συνεχής επιδίωξη για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα στελέχη μας. Ένα στρατός αποτελούμενος από ανθρώπους με γνώση, αίσθημα ευθύνης, πειθαρχία και εθνικούς στόχους. Ο στρατός ξηράς διέπεται από αρχές και αξίες, με κυρίαρχη τη φιλοπατρία και την υπερηφάνεια για τα έργα μας. Να διαμορφώνει μέσα από την ιδέα του Ευελπή τους αυριανούς ηγήτορες το μέλλον του στρατού μας. Η σχολή των Ευελπίδων να ζήσει χιλιόχρονη και να αποτελεί φωτεινό φλάμπορο του έθνους. Εκδήλωση για την έναρξη των δράσεων για τη συμπλήρωση των 190 ετών από την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της σχολής και έπειτα ακολούθησε περιήγηση στην έκθεση. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ακόμη ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Νικόλαος Τσούνης. Η χοροδία και η μπάντα της σχολής παρουσίασαν στρατιωτικά άσματα σε διασκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περιήγηση στην έκθεση που οργανώθηκε με βιβλία, κοιμήλια κλπ. Εκθέματα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να τιμήσει τους ήρωες που προήλθαν από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και έπεσαν στα πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι την τιμή και την αξιοπρέπεια του έθνους.